Κυρία, έχουμε μαζί μας τον προπονητή της νικήτριας ομάδας, ο κύριος Τόνης Κωνσταντίνης. Coach, μια νίκη που ίσως να ήρθε λίγο ευκολότερα από ό,τι την περιμένατε. Εντάξει, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια μου στην ομάδα της ΑΕΛ για την όλη προσπάθεια που κάνει φέτος στο πρωτάθλημα και θέλω να σας ευχηθώ ότι καλύτερο και στον Μπαλκαλίν και στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Θέλουμε η ΑΕΛ να πρωταγωνιστεί, να δώσω συγχαρητήρια μου στη συνάδελφό μου την Κάλια, την οποία κάνει εξαιρετική δουλειά και στον κόσμο σήμερα που δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Κοιτάξτε, να σας πω, τον τελευταίο περίοδο η ομάδα μας παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Το δείξαμε ακόμα και στο παιχνίδι με τον Κεραυνό, όπου χάσαμε στις λεπτομέρειες. Είμαστε σε ένα, έχουμε βρει τον ρυθμό μας, καταφέραμε να επιβιώσουμε παρά τις απουσίες που είχαμε σημαντικές. Και βρήκαμε ρυθμό μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Δεν είναι τυχαίο το σημερινό το αποτέλεσμα, όπως δεν είναι τυχαίο και τα άλλα αποτελέσματα που είχαμε πριν. Το σημαντικό για μας είναι ότι δείχνουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε σε οποιαδήποτε έδρα. Παίζουμε σωστό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και μακάρι να συνεχίζουμε έτσι, διότι υπάρχει ένας δεύτερος γύρος που θα προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε αν είναι δυνατόν όλα τα παιχνίδια. Η ανόρθωση που φέτος πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία. Έχει χάσει τα τρία παιχνίδια στην ουσία στις λεπτομέρειες, στο καλάθι στην ουσία ήρθε της ανόρθωσης. Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση του πρωταθλήματος? Συγγνώμη, μου με ξαναρώτησαν αρκετές φορές αυτό. Το είπαμε από την αρχή. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τίτλους. Είτε είναι το κύπελλο είτε το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε μια ομάδα όπως την ανόρθωση να ξεκινήσει από τον πρώτο γύρο να είναι πρώτη μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά το παιχνίδι που χάσαμε που δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα ήταν με το ΑΠΟΕΛ στην έδρα μας που ουσιαστικά αυτοκτονίζαμε. Και αυτό δυστυχώς μας κατατρέχει όσον αφορά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι αυτή η νίκη, που δεν είναι εύκολο για οποιοδήποτε αντίπαλο με αυτήν την ατμόσφαιρα να κερδίσει την ΑΕΛ εδώ, κάπου, να το πω στα αγγλικά, κάναμε cover. Μακάρι να συνεχίζουμε έτσι, να έχουμε κάποιες μέρες να ξεκουραστούμε, να περάσουν τις γιορτές μας και θα είμαστε πανέτοιμοι για το επόμενο μας παιχνίδι.